Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχα τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου μαζί εδώ στο στούντιο του Ραδιοανάμνηση τον Ανδρέα τον Στεφανάκη. Ανδρέα, για να κλείσουμε, ναι. Το μικρόφωνο είναι μπροστά σου, μπορείς να αναφερθείς σε οτιδήποτε θα ήθελες να πεις και στους ακροατές και στους καλλιτέχνες και σε μένα, είτε για τα καλλιτεχνικά είτε για την ίδια μας τη ζωή. Μπορείς να κλείσεις εσύ την εκπομπή με οτιδήποτε θέλεις να πεις. Θέλω να πω καταρχήν ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι ρατσισμός, που είμαι Ηρακλείος, αγαπώ πολύ το Ηράκλειο και την Αρικανασό. Και δεν ξέρεις, Μάρκο, πόσο χαρά νιώθω όταν πάω έτσι στις λαϊκές που γνωρίζεις ανθρώπους. Γεια σου, Ανδρέα, γεια σου, δάσκαλε. Στο Ηράκλειο όλοι γνωστοί. Σ' αγαπάνε όμως, Ανδρέα. Μπορεί να έχεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορεί να έχεις κάποιους εχθρούς. Εχθροί λέγονται, έτσι. Ναι, όλοι έχουν εχθροί. Ναι. Αλλά όπως υπάρχει και κόσμος που σε αγαπάει πολύ. Ναι. Μάρκο, να σου πω την αλήθεια. Δεν, ευτυχώς. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Ναι, δεν έχω πολλούς εχθρούς, θέλω να πω. Αχα. Δεν έχω και στο YouTube, ας πούμε, τόσα άτομα που το έχουν δει. Είναι ένα-δυο πάλι που. Έτσι και έτσι που είναι φαντισμένοι με κάποιο άλλο, που βλέπεις δηλαδή ότι είχαν κακό πνεύμα. Ναι. Και εδώ στο Ηράκλειο πάλι, πολλοί που λένε αυτός είναι για Χουβάς, ναι. Δεν ξέρουνε και το λένε έτσι. Τώρα βέβαια μέσα σε όλο αυτό, οπωσδήποτε θα υπάρχουν άτομα, συγκεκριμένα άτομα δεν ξέρω. Εγώ έχω, ναι, αυτοί ίσως είναι ανίδεοι ή δεν ξέρουνε. Έχω ακούσει προσωπικά από άλλους και λένε, ας πούμε, συγκεκριμένα ότι ο Στεφανάκης μήπως είναι για Χουβάς. Άλλοι που δεν ξέρουνε πάλι λένε ότι αυτός είναι αιρετικός. Ναι, μα δεν είπαμε τώρα, δεν θέλω να λέω πάλι τα ίδια, γιατί στην εκπομπή τα είπαμε. Ναι, ναι. Τη στιγμή τα οποία εγώ έχω πέσει από το διόρροφο να σκοτωθώ και δεν σκοτώνομαι, από τη στιγμή που βλέπω στάσεις προς τον Χριστό, τη στιγμή που έχω φτάσει μέχρι την Κόκα, από τη στιγμή που έχω φτάσει, τα έχω περάσει τα χασίσια, τα έχω περάσει όλα, τα έχω διαλύσει όλα και λέω θέλω να πεθάνω, γιατί με βάλαν 20 χρόνια φυλακή, δεν θα το επεκτείνω αυτό. Και λέω, αν υπάρχει Θεός, θα με ελευθερώσει και με ελευθερώνει ο Θεός. Από εκεί πέρα, πώς μπορείς να μην μιλήσεις και να πεις, παιδιά. Δεν είναι αυτή η ζωή. Υπάρχει άλλη ζωή. Ναι. Και αυτό κάνω. Δηλαδή, από αγάπη για τον συνάνθρωπό μου, λέω, γιατί δεν ανήκω, άμα ανήκα κάπου, θα έπαιρνα ορισμένους να τους πάω κάπου να τους γράψουν εκεί, να τους παίρνω και τα λεφτά και να κάνω όπως λένε. Ναι. Τίποτα. Απλώς όμως δεν μπορώ να έχω το φάρμακο του καρκίνου, να γίνω εγώ καλά και να μην το πω. Βέβαια, σε ορισμένους θα αρέσει, σε ορισμένους δεν θα αρέσει. Εδώ πέρα το Χριστό τον σταυρώσανε. Ναι. Και εγώ τώρα περιμένω να πούνε μπράβο, μπράβο, μεγά. Βέβαια, σε άλλους αρέσει, γιατί βλέπεις είναι αμαρτία και μας αρέσει η αμαρτία. Και όταν κάποιος πήγε το Θεό, μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή για γυναικάκια, να μιλήσει για ποτό, για. Πάρα μεγάλα πρώτη. Για τόλμησε. Αξίζει να σου πω αυτό το πράγμα. Μου λέει κάποιος στην Αμερική, μου λέει στην Ελλάδα, μου λέει τι πιστεύετε, λέω Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μπα, μου λέει. Κανένας δεν είναι ευθύνος. Του λέω πώς το λες αυτό το πράγμα. Μου λέει είναι εμπόριο. Μου λέει σας βάζω μια κολυμπήθρα, μπαμ μπαμ. Και του λέω τι θέλει να πεις. Δηλαδή ότι δεν πιστεύω, πήρα το μέρος τώρα εγώ, ότι πιστεύω στον Θεό. Μου λέει άκου να σου πω, μη φανατίζεσαι. Θες να σου αποδείξω ότι οι πρώτοι που δεν πιστεύουν είναι οι συγγενείς σου. Και με προβλημάτισε. Του λέω πώς. Άκου τι θα κάνεις, μου λέει. Ή Χριστούγεννα ή Πάσχα, κάνε αυτό και αλλά αν πιάσει. Να σε προβληματίσει. Του λέω οκ. Okay. Αν είναι, μου λέει, Πάσχα, την ώρα που είναι εκεί το αρνί και τρώτε και πίνετε, πες, παιδιά, θέλω να μου δώσετε 5 λεφτά, όχι παραπάνω, μαζευτήκαμε εδώ πέρα και θέλω να μιλήσω για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που έδωσε την ψυχή του και ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Τίποτα, δεν θα προλάβει, μου λέει, να πεις τίποτα. Την ώρα που θα σου βλύσουν το αρνί. Ναι. Θα σε φάνε λάχανο, μου λέει. Που θα το τρώνε. Αν είναι πάλι τα Χριστούγεννα, πες, ας πούμε, ευχαριστούμε τον Θεό που έδωσε το γιο του και γεννήθηκε εδώ στη γη για να έρθει να μας καλέσει να φύγουμε από την αμαρτία. Τίποτα, δεν θα προλάβεις. Είναι μια φορά λοιπόν ο καινούριο παντρεμένος, ο πεθερός μου, η πεθερά μου, ο πατέρας μου, όλοι ξέρω εγώ, και το δοκιμάζω έτρεμα και λέω πώς θα το κάνω. Και λέω, το κάνω όμως. Και λέω, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Λέω, τι θέλεις, Αντρέα. Λέω, θα μου δώσει 5 λεφτά. Όση ώρα θες, πάρε. Λέω, ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί πράγμα, έλα να ψήσουμε τα ρίνα το φάμε. Λέω, θα μου δώσετε 5 λεφτά να μιλήσουμε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που δεν σταυρώθηκε και έμεινε μόνο στο σταυρό, αλλά τον Ανάστησε ο Θεός. Τι ήρθαμε εδώ πέρα, μας κάνει στήριγμα. Καλύτερα να φάμε το αρνί, ε. Οπότε βλέπουμε ότι ισχύει αυτό το πράγμα, μπορούμε να μιλάμε για οτιδήποτε θέμα και εδώ υπάρχει περίπτωση να σου πούνε,
Μάρκο, τι έγινε, μας έβρισε αυτό το γιαχουβάκι να μας πει. Δηλαδή αυτός είναι... Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ναι, και για την εκπομπή θα ακουστούν και αρνητικά και θετικά ναι, σχόλια. Ναι, και κοίταξε, ο καθένας ό,τι θέλει, λέει και ό,τι θέλει κάνει. Ναι. Αλλά εγώ όμως λέω αυτό και ας με διαψεύσει κάποιος ότι δεν είναι έτσι. Ότι αν θέλει να δει πραγματικά πιστεύουμε, ας το κάνει και αυτό στους συγγενείς του, αυτό που έκανα εγώ, να δούμε τελικά ότι όλοι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί. Γιατί μόλις πιάνουμε να μιλήσουμε με τον Χριστό. Αμέσως σου λέει, τι είσαι. Ναι, επαναστατούν όλοι. Επαναστατούν, ναι. Που σημαίνει τι σημαίνει. Και προτιμάνε να φάνε το αρνί παρά να ακούσουν. Και εκτός του αρνί, ότι στην καθημερινότητα κάθεσαι, ας πούμε, στην καφετέρια, πίνεις τον καφέ και λες να μιλήσεις με τον Χριστό. Για τόλμησε. Παπτίτη Χριστό, τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όταν έχουμε ανάγκη όμως λέμε, Χριστέ μου, βοήθησε με. Ναι, ή και το άλλο, Αντρέα, που βλέπω άτομα και κάνουν έτσι με μάσκα μεγάλους σταυρούς και διάφορα τέτοια και. Αργότερα ακούω Χριστοπαναγίες. Ναι. Βρισχές δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά τώρα, ένας που πάει στις εκκλησίες μπαίνει και βγαίνει. Ένας που μπαίνει στο νοσοκομείο και βγαίνει και μπαίνει και βγαίνει, δεν θα γίνει γιατρός. Για να γίνεις γιατρός πρέπει να σπουδάσεις να πάρεις το δίπλωμα. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού για να γίνουν πραγματικά του Χριστού εκαθότανε 3,5 χρόνια κάθε μέρα. Ποιος είναι το Θεό? Αυτός ο οποίος με τη ζωή του μαρτυράει ότι είναι και να λένε να είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Φίλε Αντρέα, για να κλείσουμε, τι θα ήθελες να ευχηθείς και στον κόσμο που ακούει την εκπομπή, αλλά και γενικότερα σε γνωστούς, σε φίλους, αλλά και σε όλο τον κόσμο, τι θα ήθελες να ευχηθείς? Θα ήθελα να ευχηθώ ο κάθε άνθρωπος, εάν μπορεί να κρατήσει για τον εαυτό του, κατ' επέκταση για την οικογένειά του, το σεβασμό από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, αρχίζοντας από την οικογένειά του, κάποιες σχέσεις που έχουν χαλαστεί, εφόσον μπορούμε να τις αποκαταστήσουμε, να τις φτιάξουμε, να μάθουμε, που είναι πολύ σημαντικό, να συγχωρούμε. Γιατί όταν μας κάνουν, εδώ στην Κρήτη το έχουμε αυτό, άμα μας κάνουν κάτι, μόνο μην μαγγίξεις. Άμα μαγγίξεις και μετά σκληραίνει η καρδιά και γεμίζει πίκρα. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι το βράδυ δεν μπορούν να κοιμηθούν γιατί νιώθουν πολύ πικραμένοι και φταίνε αυτοί γιατί δεν συγχωρέσανε και δεν είδαν και την πραγματικότητα. Δηλαδή όλοι θέλουμε να μας παραδέχονται οι άλλοι, όλοι θέλουμε να μας αγαπούν οι άλλοι και αλλήμον να μας πειράξει κάποιος. Πρέπει όμως να κατανοούμε και τον άλλο. Όταν κάποιος μας κάνει κάτι, πρέπει να δούμε γιατί το κάνει άλλος. Ας πούμε, εμένα, ένας που με λέει Γιαχουβά, έτσι. Πρέπει να σκεφτώ. Να μην πω, α, που αμε πει με ένα Γιαχουβά. Όχι, να πω, γιατί το λέει. Πάει να πει ότι κάπου το άκουσε ή δεν ξέρει ο άνθρωπος τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Και ησυχάζω την καρδιά μου. Και ένα κόλπο, ας το πούμε, που χρησιμοποιώ και είναι καλό να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Όταν με ένα κάποιος με πειράξει, για να μην πειραχτεί η ψυχή μου, τι κάνω? Λέω, σε αυτό όλο που με αυτόν έχει γίνει τώρα η παρεξήγηση, φταίω? Εάν φταίω, πρέπει να πάω να γράψω συγγνώμη. Δεν γίνεται. Εάν όμως δεν φταίω, για να φυλαχτώ, λέω, φίλε, συγγνώμη, το πρόβλημα το έχεις εσύ. Και έτσι φυλάζομαι. Έρχονται σκέψεις, σου λέει αυτός, μα γιατί. Βλέπω και ανθρώπους όμως με πολύ μίσος. Ναι, το μίσος έχει φτάσει πια στο. Είναι το τελευταίο στάδιο, όταν ας πούμε μετά την αγανάκτηση και την απογοήτευση έρχεται το μίσος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα για να έρθει στο μίσος, να το πάρουμε τη σειρά, δεν ξαφνικά ότι ήρθε το μίσος. Έχει περάσει και δεν μπορούσε να αποτινάξει. Ο άνθρωπος καθημερινά που νιώθει αυτή την πίεση της καταστάσεις της ζωής, άμα δεν ξέρει πώς να τις αποτινάσει από πάνω του, τον ευαραίνουν και του φέρνει απογοήτευση, του νιώθει απόρριψη πως δεν τον αγαπάει κανένας, του αρρωσταίνει την ψυχή και ό,τι του βγάλει. Μπορεί να του βγάλει φόνο, μπορεί να του βγάλει μίσος, μπορεί να του βγάλει μελαγχολία, μπορεί να του βγάλει χίλια δύο πράγματα. Μέχρι και αυτοκτονία μπορεί. Ναι, και αυτοκτονία. Άρα είναι καλό στον άνθρωπο, να αυτά τώρα δεν μας τα έχουν εντάξει, που είναι πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα. Σκονιζόμαστε καθημερινά από πιέσεις της καθημερινότητας, από αδικίες εις βάρος μας και πρέπει τώρα ο καθένας καλείται να μάθει να τα αποτινάσει. Μα πώς θα τα αποτινάσει, που βλέπεις? Αυτό ακριβώς. Επειδή ζούμε σε δύσκολες εποχές, δύσκολες καταστάσεις και θα δούμε δυσκολότερα, πρέπει να. Πιστεύεις ότι έρχονται και πιο δύσκολα? Ναι, Μάρκο. Ένα πράγμα που μισώ είναι τα μαύρα νέα. Και άμα ακούσω κανένα. Αλλά όμως η πραγματικότητα μέχρι να γίνει παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι κατεβαίνουν τα ρολά ακόμα κάτω. Κατεβαίνουν τα ρολά. Και το βλέπουμε. Μάλιστα. Και το βλέπουμε. Δεν είδαμε το λάστιο να έρθει μια ισορροπία και να πούμε, α, εντάξει, σταμάτησε εδώ πέρα. Έχει πάρει την κατρακύλα. Και συνέχεια μέτρα, και συνέχεια μέτρα, και συνέχεια μέτρα, συνέχεια μέτρα. Κυρίες και κύριοι, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε από τον Αντρέα τον Στεφανάκη. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ό,τι καλύτερο. Αντρέα, και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Μάρκο.